καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα μισογεμάτα και όχι μισοάδια. Αυτή είναι και η δικιά μου γνώμη και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έτσι θετική στάση απέναντι στα πράγματα, όσο δύσκολα και αν φαίνονται και όσο προβληματικά. Και με αυτή τη λογική θα ήθελα πρώτα να πω ότι γίνονται γνωστά, δημοσιοποιούνται και παίρνουν μεγάλη έκταση γεγονότα που αναδεικνύουν την παιδική και εφηβική επιθετικότητα και παραβατικότητα, ενώ αντίθετα δεν γίνονται τόσο γνωστά, θα έλεγα, καταστάσεις, πράξεις, πρωτοβουλίες που παίρνουν παιδιά και έφηβοι στα σχολεία, σε φορείς, που αναδεικνύουν ένα άλλο κομμάτι που έχει η νεολαία μας, την αλληλεγγύη. Προχθές, ας πούμε, είδα μια εκδήλωση για τα παιδιά της Παλαιστίνης, θετικά δηλαδή και πολύ όμορφες, θετικές και πολύ όμορφες πρωτοβουλίες, οι οποίες περνάνε λίγο στο, πώς να το πω έτσι, στο παραδίπλα από την γνώση μας, γιατί είναι ιδίων των ανθρώπων να εστιάζουμε περισσότερο στο άσχημο. Δεν είναι κακό αυτό, για να το διορθώνουμε το κάνουμε, αλλά δεν δίνουμε τόσο βάρος στα ωραία πράγματα που υπάρχουν και στα οποία, τα οποία νομίζω ότι είναι και η πλειοψηφία. Απ' την άλλη βέβαια σίγουρα υπάρχει μια αύξηση της εφηβικής επιθετικότητας, του bullying όπως είπατε, της παραβατικότητας, και αυτό σωστά δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, πρέπει να πάρουμε μέτρα και να δούμε πώς τα παιδιά μας θα βελτιωθούν και όχι θα γίνουν χειρότερα, σαν άνθρωποι που αρχίζουν να διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και θέλουμε να είναι η επόμενη γενιά η οποία θα βελτιώσει τα πράγματα και όχι να τα επιδεινώσει. Προφανώς αυτό το φαινόμενο, προφανώς τα συμπτώματα μπορούν να πούμε αυτής της κατάστασης, δεν μπορούν να εξηγηθούν με δύο κουβέντες. Σίγουρα είναι αυτό, το λένε όλοι οι ειδικοί και από το δικό μου τον κλάδο και οι κοινωνιολόγοι και όλοι οι επιστήμονες, είναι αντανάκλαση της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης και της γενικότερης κοινωνικής πραγματικότητας. Τα παιδιά επηρεάζονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα έλεγα σε τρία επίπεδα. Ένα είναι η οικογένειά τους, το σχολείο τους σε δεύτερο επίπεδο, και σε τρίτο επίπεδο προφανώς είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα, οι φιλικές τους σχέσεις, οι συνομιλικοί τους και ο κοινωνικός τους περίγυρος, που γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν στην ηλικία. Άλλους φίλους έχουμε όταν είμαστε παιδάκια 6, 7, 8 χρονών, και άλλους φίλους αποκτάμε και άλλες συνήθειες όταν γινόμαστε έφηβοι και πηγαίνουμε στο σχολείο με μια καθημερινή ρουτίνα και έχοντας αναπτύξει άλλες κοινωνικές σχέσεις. Ναι. Και σε αυτές τις τρεις καταστάσεις, αυτές τις τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η συμπεριφορά μας και η διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, για δουλειά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στη σημερινή εποχή τα πράγματα καθημερινά, πώς να το πω, γίνονται όλο και πιο δύσκολα, να μην πω επιδεινώνονται, γίνονται όλο και πιο δύσκολα, γίνονται όλο και πιο στριμωγμένα. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που αναδεικνύεται μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, εννοώ τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις ανάδειξης προτύπων, είναι σίγουρα το κομμάτι της βίας. Η βία δεν έχει να κάνει μόνο με την απευθείας βία, δηλαδή όταν να χτυπήσουμε κάτι, να το βρίσουμε, να έχουμε μια συμπεριφορά επιθετική απέναντί του. Η βία έχει να κάνει σε πολλά επίπεδα. Για μένα αυτό που συμβαίνει τώρα και διαβάζω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η περικοπή αυτουσώνα εκ μέρους του ελληνικού κράτους για λόγους οικονομίας, με συγχωρείτε, αλλά είναι μια μορφή βίας απέναντι στα νέα παιδιά και στους μαθητές του δημοτικού. Γιατί από εκεί που έχουν συνηθίσει να ζουν, να δουλεύουν και να μαθαίνουν σε μια τάξη 15-20 παιδιών, ξαφνικά αυτή η τάξη γίνεται στη τάξη των 25 και των 30 παιδιών. Βία για μένα είναι, προφανώς όλη η βία παραδεικνύεται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα ιντερνετικά κανάλια, τα οποία αντανακλούν και αυτά το κομμάτι της βίας, της κοινωνικής βίας, και προφανώς προβάλλουν τέτοια πρότυπα. Αυτό όλο νομίζω ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο πολύ πιεστικό και δύσκολο για τους
για τα παιδιά μας και τους εφήβους μας. Που μπορεί να λειτουργεί και ως πρότυπο με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο, την έλλειψη αν θέλετε προτύπων, και να έχει αυτό τον αρνητικό χαρακτήρα ή να παίρνει αυτή την αρνητική μορφή μέσα από όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία βιώνουν τα παιδιά. Ναι, προφανώς λειτουργεί σαν πρότυπο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει έλλειψη προτύπων με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πρότυπα. Υπάρχουν πρότυπα τα οποία όμως πλέον δεν έχουν το χαρακτήρα που θα θέλαμε και δεν προβάλλουν ποιότητες και χαρακτηριστικά που θα θέλαμε. Αυτό που στο βαθμό που θα θέλαμε, έτσι. Σας είπα πριν ότι θέλουμε τα παιδιά μας να δείχνουν συμπόνια, αλληλεγγύη στους συνομιλικούς τους, να δείχνουν βοήθεια στους συνομιλικούς που είναι αδύναμοι, στα παιδιάκια με ειδικές ανάγκες, να καταλαβαίνουν, να έχουν καλή συνέστηση. Συνέστηση σημαίνει να καταλαβαίνουν καλά την κατάστασή τους, τα αξιοντίστοιχη της ηλικίας τους βέβαια, και να ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος τους και τι θετικό μπορούν να κάνουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και όλα αυτά τα πράγματα, ξαναλέω, τα μαθαίνουν πρώτα από το σπίτι τους και δεύτερον από το σχολείο τους και το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον. Να σας πω ότι κουβέντα και τι έννοια μου λείπει μέσα σε όλα αυτά τα οποία ακούω και από εσάς και από τους υπόλοιπους. Τα παιδιά να μάθουν κάτι, αλλά την έννοια του σεβασμού του παιδιού στον εαυτό του πρώτιστα δεν την έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Και μου γεννά μεγάλη απορία. Σας είπα, η συνέστηση περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, τη θέση τους σε ένα περιβάλλον και το πώς πρώτα απ' όλα βέβαια θα προστατεύσουν και θα σεβαστούν τον εαυτό τους. Και μέσα από αυτό θα προστατεύσουν και θα σεβαστούν και τα άλλα και τους συνομιλούς τους και βέβαια και τους μεγαλύτερους, έτσι. Εννοείται αυτό. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε. Να μην υπάρχει ο αντίστοιχος σεβασμός. Και σεβασμός δεν εννοεί υπακοή, γιατί καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Ότι για να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους πρέπει να τους υπακούμε. Για κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Οφείλουμε να ακούμε τι λένε οι μεγαλύτεροι και να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας για έφηβοι ειδικά. Δεν σημαίνει ότι αν διαφωνούμε δεν πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος αυτός ο οποίος καθορίζει, δηλαδή με ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά πάντως, κοιτάξτε να για να πω την αλήθεια, κύριε Κούδα, είπα πριν από λίγο το εξής, ότι ξέρετε, όπου είδα αλλαγές μέσα από εκείνο το κομμάτι που λέγεται πρώτα οικογένεια, δηλαδή η συνομιλία, το αγκάλιασμα, η αλληλοκατανόηση, τα βήματα προς τα πίσω, η συμφιλίωση, η υπομονή, η αγκαλιά εν πάση περιπτώσει, είδα θεαματικά αποτελέσματα και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις σχέσεις γονιών και παιδιών. Από την άλλη, όπως λέει και εδώ ο φίλος μου ο Παντελής Σομπότζης, είναι και πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό λιγάκι να το δεις όταν στην καθημερινότητά σου χρειάζεται για να ζήσεις να κάνεις δύο και τρεις δουλειές και αφήνεις ένα παιδί μόνο στο σπίτι. Όλο αυτό το puzzle που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε έρχεται, μου φαίνεται, να επιδεινώσει πολύ περισσότερο μια κατάσταση. Τώρα αυτό ήθελα να σας πω, ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από τις οικογένειες, ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά, ακριβώς συμφωνώ με αυτά που λέτε, ειδικά λόγω των δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων, είναι για πάρα πολλά παιδιά και εφήβους που μεγαλώνουν σε ένα μέσο ελληνικό περιβάλλον, δηλαδή δεν μεγαλώνουν, θα λέγαμε, σε οικογένειες διαλυμένες, οικογένειες με φοβερά προβλήματα που λείπει ο ένας ο γονιός, μονογονεϊκές κτλ. Αλλά μεγαλώνουν πάρα πολύ δύσκολα και ζωρισμένα. Και πολλές φορές η επιθετικότητα και η παραβατικότητα είναι πώς να το πω, τρόποι, λάθος τρόποι βέβαια, καλέσματος για βοήθεια, για συμπαράσταση εκ μέρους από τους ενήλικες. Δηλαδή το παιδί που μεγαλώνει μόνο του στην ουσία και που απαιτείται από αυτό πάρα πολλά πράγματα, να είναι καλός στο σχολείο, να πηγαίνει σε ένα σωρό δραστηριότητες, να συμμετέχει, να είναι υπάκος κτλ. Είναι δύσκολες συνθήκες αυτές για ένα παιδί και έναν έφηβο, οι οποίες πολλές φορές το παιδί δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ζητάει τη βοήθεια, αλλά η βοήθεια δεν υπάρχει. Αν μιλήσεις βέβαια με ένα γονιό θα πει, τι να κάνω κι εγώ, πρέπει για να τα μεγαλώσω να καλύψω κάποιες οικονομικές ανάγκες, αυτό που είπατε πολύ σωστά, να δουλέψω δύο και τρεις δουλειές. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κάτι άλλο. Η έλλειψη του γονιού ή όταν ο γονιός ακόμα και όταν είναι εκεί είναι τόσο κουρασμένος
και τόσο εμπουχτισμένος που δεν μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά σε ένα διάλογο. Διάλογο εννοώ να παίξει με το παιδί του, να του μιλήσει, να απαντήσει σε απορίες, να κάνει όλα αυτά τέλος πάντων που θα ζητήσει το παιδί από το γονιό. Είναι μια συνθήκη η οποία σίγουρα δυσκολεύει πολύ το παιδί και το οποίο θα μπορεί και να, όπως είπα και πριν, να ζητήσει τη βοήθειά του, το ζητήσει εντός εισαγωγικών, για να ζητήσει τη βοήθειά του να καταλήξει να κάνει ακραία πράγματα. Οι συνθήκες γενικά είναι κακές, αυτό το γνωρίζουμε. Το χειρότερο είναι ότι γίνονται ακόμα χειρότερες. Και νομίζω, αν θέλετε να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό που άκουσα όταν στην εισαγωγή σας, ότι αυτά τα μέτρα τα κατασταλτικά εκ μέρους της πολιτείας δεν είναι αυτά που θα βοηθήσουν ουσιαστικά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Νομίζω ότι είναι μέτρα για το θεαθήνε, να το πω έτσι, τα οποία δεν προσφέρουν ουσιαστικά, όταν από την άλλη δεν συνοδεύονται από υποστηρικτικά μέτρα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, η πολιτεία ότι, ξέρω εγώ, θα τιμωρούνται οι γονείς που προφανώς φαίνεται ότι είναι αδιάφοροι. Ναι, αλλά γιατί είναι αδιάφορος ένας γονιός? Είπαμε πριν, μπορεί να φαίνεται αδιάφορος γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάλι για το ίδιο τα παιδιά και για τον εαυτό του βέβαια, αλλά θα σου πει ότι εγώ δεν είμαι αδιάφορος, εγώ δουλεύω πάρα πολύ σκληρά εις βάρος της δικιάς μου σωματικής και ψυχικής υγείας, κάνω ό,τι μπορώ και δεν έχω την κατάλληλη βοήθεια. Βοήθεια εννοούμε, πέρα από το προφανώς να βελτιωθούν συνολικότερα οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί όροι, ένας άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, που είναι άνεργος, που ψάχνει, όπως είπαμε το πριν μέχρι το βράδυ, για το μεροκάμα του, δεν ζει καλά, και άρα και τα παιδιά του δεν θα ζουν καλά. Και από την άλλη βέβαια, οι παροχές που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος για τα παιδιά και τους εφήβους μας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ φτωχές έως ανύπαρκτες. Δηλαδή τι εννοώ, όταν δεν υπάρχει σε κάθε σχολείο εντεταλμένος ψυχολόγος που θα γνωρίζει όμως και να περνάει μια βόλτα μια φορά τη βδομάδα, γιατί έχει την υποπτία του 5 σχολεία, να γνωρίζει το σχολείο, να είναι και από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πω έτσι, να ξέρει τα προβλήματα των παιδιών, να μπορεί να παρεύει όσο μπορεί ένας ψυχολόγος να παρεύει, αλλά να ξέρει τις οικογένειες και να μπορεί να παρεύει στο κομμάτι εκείνο που μπορεί να δώσει γνώμη, να συμβουλεύσει, να παρεύει στα προβλήματα των γονιών. Γιατί ξέρετε ότι όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με τα παιδιά και τους εφήβους, η πρώτη τους δουλειά δεν είναι να δουν το παιδί και τον εφήβο, η δουλειά είναι να δουν τους γονείς και το οικογενειακό περιβάλλον. Από εκεί πηγάζουν τα προβλήματα. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις σχολικές μας αίθουσες. Και αυτό που είπε ο κ. Περιακάκης δεν καλύπτει τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες, νομίζω. Δεν υπάρχει επίσης, όπως έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους για προβλήματα πιο ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή διαγνώσετε όλο ένα και περισσότερο παιδάκια με προβλήματα αναπτυξιακών διαταραχών που λέμε, δηλαδή που είναι στο φάσμα του αυτισμού ή που έχουν προβλήματα σε συγκέντρωση και στην προσοχή. Αυτό κάνουν πολλά παιδιά να είναι, πώς να το πω, να μην μπορούν να συγκεντρωθούν, να δείχνουν μια εικόνα ενός άτακτου και ενός παιδιού που δεν συνεργάζεται. Αλλά για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, πρώτα απ' όλα για την, να τα βρεις αυτά, να κάνεις διερεύνηση και να τα αντιμετωπίσεις σε δεύτερο χρόνο, χρειαζόμαστε κατάλληλες υπηρεσίες. Ξέρετε πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν αυτές, αλλά βαίνουν πολύ γρήγορα μειούμενες. Άρα μιλάμε ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, κάνει, πετάει τον μπαλάκι, λέει, οι γονείς στέτε. Okay, να πούμε ότι οι γονείς έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά πώς τους βοηθάς αυτούς τους γονείς? Όταν θέλουμε να μιλάμε για μια οργανωμένη πολιτεία, αλλά ένα οργανωμένο κράτος. Γι' αυτό και στην αρχή είπατε ουσιαστικά μέσα στο λόγο σας ότι μαβία είναι η ίδια η πολιτική που ασκείται είτε στην οικονομία είτε μέσα στο χώρο της παιδείας από την ίδια την πολιτεία. Είναι βία με την έννοια ότι είναι σκληρές συνθήκες οι οποίες δεν βοηθούν τις συνθήκες που θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, και τα οποία μετά είναι εύκολο αυτή η βία που υπάρχει για την κοινωνία να επιδράσει όλο ένα και πιο ολοκληρωτικά. Δηλαδή αυτά που προβάλλονται μέσα από τα ιντερνετικά, από τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης, από το ίδιο το περιβάλλον. Άρα μια διάχυτη βία η οποία δεν έχει αντίβαρο, να το πω έτσι, η οποία
δρά καταλυτικά σε ένα παιδικό και φιλικό εγκέφαλο ο οποίος είναι πολύ πρόσφορος να τη δεχθεί, είναι κάτι που θα οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και τυχαίο που βλέπουμε και την αύξηση αυτών των φαινομένων στα κορίτσια, στα μικρά κορίτσια και στις έφηβες, οι οποίες είναι πιο, ενώ σαν φίλο, το φιλικό φίλο είναι πιο ευαίσθητο σε αυτά τα μηνύματα σε μικρή ηλικία. Και που επηρεάζονται πάρα πολύ πιο γρήγορα ενός από άψη χρόνου και αυτά άλλα τα αντανακλούν στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν δυστυχώς αυτή τη στιγμή ζούμε και σε ένα πολύ αρνητικό και επιβαρημένο περιβάλλον και ζούμε και χωρίς την κατάλληλη βοήθεια που εμείς τουλάχιστον και σαν άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το χώρο και σαν γονείς θα θέλαμε να είναι πάρα πάρα πολύ πιο οργανωμένοι, πάρα πολύ πιο έντονοι, πάρα πολύ πιο βοηθητικοί προς τους γονείς. Αυτό άλλωστε αν δείτε όλες οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, οι συλλογοί σχολείων προσπαθούν να το ενισχύσουν, κάνουν δραστηριότητες, ζητάνε τη βοήθεια ανθρώπων που τέλος πάντων μπορούν να τους καθοδηγήσουν κάπως. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η κάλυψη από πλευράς, νομίζω σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η κάλυψη από πλευράς πολιτείας. Τα κατασταλτικά μέτρα, κυρία Δουλειράκη, λειτουργούν μαζί με άλλα. Όταν είναι μόνο κατασταλτικά, είναι νομίζω και δεν είναι αρκετά προφανώς και μόνο σαν μια κάλυψη μπορεί να λειτουργούν σαν ένα μπάλωμα, να το πω έτσι, το οποίο δεν θα δώσουν έτσι τα αποτελέσματα που θέλουμε. Άλλωστε αυτή την κατάσταση την έχουμε δει στο εξωτερικό. Αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Αμερικής. Και τα κατασταλτικά μέτρα που έχουν πάρθει εκεί πέρα, που πάρθηκαν πριν κάποια χρόνια, δεν απέδωσαν. Απέδωσε αυτό που είπατε πριν. Η κατανόηση, η αγάπη, η φροντίδα, η προσπάθεια των γονιών όσο μπορούν να την κάνουν, η συνέστηση των γονιών ότι και του περιβάλλοντος και των δασκάλων και αυτοί έχουν ένα σημαντικό ρόλο, ότι πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, να τους προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι θα σε βοηθήσω εγώ σαν ενήλικας που ξέρω, μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα, να πας καλά στη ζωή σου και δεν είσαι μόνος σου σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να, όσο μπορούμε κι εμείς να ενισχύουμε στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Απολύτα κατατοπιστικά αυτά που είπατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες αυτές που κάναμε. Ούτως ή άλλως ο κόσμος που μας ακούει κρίνει ο καθένας από τη δική του την πλευρά τι είναι εκείνο το οποίο κάνει, εκείνο το οποίο δεν κάνει, τι είναι αυτό που μπορεί να διορθώσει, τι είναι αυτό που μπορεί να προσθέσει σε αυτά τα οποία κάνει στην καθημερινότητά του για να βάλει λίγο περισσότερο βάλσαμο στις σχέσεις με το δικό του το παιδί και το παιδί μέσα στη δική του την ψυχή. Μακάρι όλα αυτά τα λόγια να πιάσουν ένα τόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούδα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.